μέλος της Ομοσπονδίας, ο αντιπρόεδρος ο κύριος ο Γιάννης Γκρίνιας. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε φτάσει σε εντολές για μηνύσεις. Καλησπέρα κύριε Γκρίνια. Γεια σας, σας και στους τηλεθεατές σας. Το γνωρίζετε το περιστατικό, να μην σταθούμε εκεί, αλλά να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο κύριε Γκρίνια. Έχουν ξεκινήσει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου. Βεβαίως και το γνωρίζω το περιστατικό και εκφράζω τη λύπη μου στην οικογένεια του θύματος. Και ήδη με την πληροφόρηση που πήραμε από τον κύριο Ασπρουλάκη, ο οποίος είναι το μέλος μας εκεί στο νομό Θεότιδος, αυτόματα ενημερώσαμε το κόμμα και τη δικηγόρο μας για να αναλάβει την υπόθεση τη συγκεκριμένη, επειδή θα υπήρχε πρόβλημα δικαστικό, από ό,τι μας είπε ο κ. Ασπρουλάκης, θα υπήρχε πρόβλημα δεδομένου ότι το θύμα μπλοκαρίστηκε στο να εισπράξει την επιδότησή του. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν στο απενοημένο διάβημα. Το κόμμα, το ΑΚΕΟ, το Αγροτικό Κοινοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, θα σταθεί στο πλευρό της συζύγου και των τέκνων του. Ήδη δώσαμε το τηλέφωνο της δικηγόρου μας στον κύριο Ασπρουλάκη, για να προχωρήσουμε σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου εάν το θελήσει η οικογένεια. Δεν είναι πάντως το μοναδικό περιστατικό όπου συνάδελφός σας οδηγήθηκε στον θάνατο, κύριε Γκρίνια, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχε συμβεί και ένα περιστατικό πάλι που υποτίθεται θα παρενέβαινε και ο κύριος Κουκουλόπουλος και δεν πρόλαβε να κάνει εξετάσεις ένα συνάδελφός σας και πέθανε. Ο κύριος Κουκουλόπουλος όχι απλώς δεν έκανε παρέμβαση για να πάρει χρήματα, είχε ετηθεί ο κύριος Ασπουλάκης για να του δώσουν την επιδότηση την οποία δικαιούνταν λίγο πιο νωρίς, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει κάποιες χημειοθεραπείες. Δεν το κάνανε και ήδη τώρα από την πληροφόρηση την οποία έχω λένε ότι για ασφαλιστικές εισφορές που είχε το θύμα προς τον ΟΓΑ και ένα ανοιχτό δάνειο προς την τράπεζα, του παραγράφησαν όλες τις επιδοτήσεις με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν στο θάνατο. Μάλιστα. Άραγε κάποιοι είναι υπεύθυνοι και αυτοί θα βρεθούν και θα το πληρώσουν. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν να κάνει αυτά τα πράγματα, όχι μόνο στους ξενοδρόμους αλλά και σε κανένα συνόδευμα μας. Κύριε Γκρίνια, ήδη έχουμε ξεπεράσει τις 4.500 αυτοκτονίες. Πού θα πάει αυτό? Θα το δούμε ανάλογα. Ας μην δίνανε επιδότηση, να βγούμε στην άλλη πλευρά του πράγματος. Ας μην μας δίνανε την επιδότηση, ας αφήνανε τα προϊόντα μας να πάνε εκεί που πήγαν όλα. Όπως τριπλασιάστηκε η τιμή του πετρελαίου, να έχει τριπλασιαστεί η τιμή του κρέατος ή του γάλακτος. Οπότε δεν τη θέλαμε την επιδότηση, θα κερδίσαμε πολύ περισσότερα. Κύριε Γκρίνια, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δυστυχώς η επικαιρότητα επιβάλλει πολλές φορές να συζητάμε τέτοια θέματα. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήδη να σας πω και κάτι τελευταίο. Ήδη ενημερώνουμε τους συλλόγους για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε οικονομικά την οικογένεια του θανόντος. Δεν θα χρειαζόταν να φτάσουμε εδώ αν έπαιρνε ο άνθρωπος τα χρήματά του. Κύριε Γκρίνια, σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, Γιώργο, να αλλάξουμε θεματολογία. Πάμε τώρα να δούμε μια υπόθεση από την Ανατολική Φθιώτιδα. Καθώς κάποιος εισέπρατε παράνομα για 5,5 χρόνια τη σύνταξη της μητέρας του, έτσι. 67 ολόκληρους μήνες μετά το θάνατο της μητέρας του, συνέχιζε να εισπράττει την σύνταξή της.